Ηλίας Μήλιος από Συντονισμό Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης. Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης ήταν και σήμερα εδώ στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για να βάλουμε φραγμό στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τις τράπεζες. Ήμασταν εδώ πέρα για να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε φραγμό στην αρπαγή ενός ισογείου καταστήματος, μικρού ισογείου καταστήματος και υπόγειου χώρου σε μια λαϊκή γειτονιά της πόλης. Από εκεί και πέρα θέλουμε ως Συντονισμός να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με εθνικιστικά μορφώματα που βρέθηκαν σήμερα σε αυτόν εδώ το χώρο για να προστατεύσουν μεγάλες περιουσίες και βιομηχανικούς χώρους. Η παρουσία των Ελλήνων συνέλευσης είναι πρώτη φορά εδώ πέρα. Πώς το χαρακτηρίζετε? Ξαναλέω ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης είμαστε εδώ πέρα μήνες τώρα. Ο αγώνας μας δεν έχει επιτρέψει σε τράπεζες και κράτος να αρπάξουν τη λαϊκή περιουσία. Αν κάποιοι ήρθαν σήμερα εδώ πέρα για να προστατεύσουν βιομηχανικούς χώρους και μάλιστα με τους πολύ συγκεκριμένους τρόπους που κοροϊδεύουν το λαό, εμείς είμαστε ξεκάθαρα ενάντια σε αυτό, ενάντια σε αυτή την πολιτική και το δείξαμε σήμερα και με τα συνθήματά μας και την όλη στάση μας μέσα στο Ειρηνοδικείο. Με ποιο τρόπο δηλαδή κοροϊδεύουν το λαό, τι ισχυρίζεστε? Με ποιο τρόπο κοροϊδεύουν το λαό? Είναι ξεκάθαρο ότι αρπάζουν αυτά και τα ελάχιστα που έχουν μείνει στο λαό, έτσι ώστε να του σώσουν υποτίθεται το σπίτι με κάποια υποτιθέμενα χρεόγραφα που ήρθαν από τη γη, από το φεγγάρι, από τον... την Αφροδίτη, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, και στο όνομα ταυτόχρονα μιας εθνικιστικής, ξεκάθαρα και φασιστικής πολιτικής, μιλάνε για τη σωτηρία των σπιτιών των Ελλήνων και μόνο.